Στις ράγες μπαίνουν και πάλι, σχεδόν 3,5 μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ, τα επιβατικά τρένα στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, με το πρώτο δρομολόγιο από την Αθήνα μέχρι τη Λάρισα, ταξίδεψε και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη. Πάω για Λαμία που σπουδάζω. Πρώτο δρομολόγιο, παίρνω συχνά το τρένο. Το θεωρώ ασφαλές, εντάξει. Τώρα που 2 μήνες λόγω της κακοκαιρίας δεν υπήρχε, το έκανα με λεωφορείο. Με 131 επιβάτες, το τρένο μπήκε και πάλι στις ράγες. Στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, 3 μήνες μετά τη διακοπή τους εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών από τη Θεομηνία Ντάνιελ. 4 λεπτά μετά τις 7, έφυγε από εδώ, από το σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, το πρώτο δρομολόγιο για Αθήνα μετά τον αποκλεισμό που υπήρξε από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Λάρισα. Πρώτη φορά είναι. Εγώ είμαι πρώτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη και είπα να πάρω τον τρένο να πάω πίσω στην Αθήνα. Ο κόσμος το θέλει το τρένο γιατί τραβήξανε ζόρια με το αστικό και αυτά και τώρα ο κόσμος ζητάει το τρένο. Αρχές Σεπτεμβρίου, μέσα σε λίγες ώρες, καταστράφηκαν 180 χιλιόμετρα υπερσύγχρονου δικτύου, εκ των οποίων 50 χιλιόμετρα διπλής γραμμής στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Από σήμερα τα δρομολόγια θα εκτελούνται με μειωμένη ταχύτητα σε ορισμένα σημεία του δικτύου, με συνολικό χρόνο διαδρομής στις 4 ώρες και 53 λεπτά. Είναι ένα ουσιαστικό βήμα για την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου. Υπενθυμίζω ότι είχε προηγηθεί άλλο ένα ουσιαστικό βήμα πριν από λίγες μέρες με την αποκατάσταση των εμπορευματικών δρομολογίων. Ήδη ακολουθεί η πλήρης αποκατάσταση του Εθνικού Σιδηροδρομικού Δικτύου, για την οποία η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει πόρους ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.